Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δείξω κάποια από τα εργαλεία, να το πω έτσι, που χρησιμοποιώ για το γυάλισμα του αυτοκινήτου. Έχω αγοράσει ένα λιφαδόρο. Ο συγκεκριμένος είναι της Flex. Είναι made in Germany. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο. Θα ανεβάσω από κάτω στην περιγραφή ποιο μοντέλο είναι. Πωλείται και ως kit και ξεχωριστά. Τα κομμάτια εγώ επέλεξα να τα πάρω ξεχωριστά για να πάρω τις αλυφές της 3M, που θεωρώ ότι είναι καλύτερες. Βέβαια και η Flex είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία και φτιάχνει επαγγελματικά εργαλεία, οπότε okay. Χρησιμοποιώ για κάποια έτσι τοπική λεπτομέρεια αυτά τα πανάκια γυαλίσματος που βλέπετε αριστερά εδώ, τα οποία τα συγκεκριμένα είναι της BMW, τα πουλάει BMW. Έχω εδώ πέρα και το κωδικό, για όποιον ενδιαφέρει μπορεί να κάνει pause το βίντεο να δει το κωδικό και να δεστήσει, κάνουν γύρω στα 10 με 15 ευρώ στο ίντερνετ, δεν ξέρω πόσο κάνουν τα δύο πανάκια, είναι σε. Δεν ξέρω πόσο κάνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην Επισοπία. Λοιπόν, οπότε έχουμε τα δύο πανάκια BMW. Έχουμε πίσω αριστερά ειδικό βαμβάκι γυαλίσματος της Sonax. Sonax, πείτε όπως θέλετε. Ορίστε. Το οποίο είναι αυτό που νομίζετε ήδη, έτσι. Είναι βαμβάκι. Χρησιμοποιείς όσο θες και το πετάς. Με αλυφή. Το κλείνεις για την υγρασία, έτσι. Νομίζω για την υγρασία δεν είναι. Δύο αλυφές της 3M. Προσωπικά, εγώ αυτές χρησιμοποιώ. Αυτή είναι για το τελείωμα. Έτσι. Υψηλή, ας πούμε, τελειώματος για τις αράχνες κτλ. Ορίστε και κωδικός, 09639. Και αυτή που είναι, ας πούμε, μεσαία. Βλέπετε κάτω εδώ. Κάνει focus. Ωραία. Κατά το βλέπετε το ποιες αλυφές υπάρχουν. Αυτή, καλά αυτή κόβει, αυτή αφαιρεί αρκετό clear coat. Η δεύτερη είναι χοντρή, μετά έχουμε μεσαία και πάει έτσι. Αυτή πρέπει να αγοράσω, την μπλε, που είναι ακριβώς προηγούμενη αλυφή από αυτή. Τι δεν ξέρω αν έχει κάπου εδώ πέρα, δεν είναι στο ίδιο τέτοιο, στην ίδια κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η κατάλληλη αλυφή για να αφαιρέσεις αράχνες, ολογράμματα και θαμπάδες. Αλλά θαμπάδες, εγώ προσωπικά ξεκινάω με αυτή την αλυφή για να κόψω λίγο, να αφαιρέσω λίγο clear coat και με ένα σκληρό pad. Έχω τρία pads, σκληρό, μεσαίο και μαλακό. Είναι όλα της Flex. Έτσι, είναι σουγκαράκι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το συγκεκριμένα δεν έχουν. Δεν είναι. Πώς θα το πω τώρα. Άμα δείτε κάποια pads, έχουν διαφορετικά συνοδεύσει με την εμφάνειά τους. Έχω σκληρό, μεσαίο, είπαμε και μαλακό. Και έχω και wool. Το οποίο. Εντάξει, εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δεν έχω μάθει και τόσο να το δουλεύω βασικά γι' αυτό. Αλλά κάνει δουλειά. Απλά δεν έχω δει αρκετά βιντεάκια να μάθω πώς δουλεύει το συγκεκριμένο σαν εργαλείο. Τώρα θα με ρωτήσετε αν αξίζει να πάρετε λιφαδόρο. Για κάποιον που έχει καινούργιο αυτοκίνητο και το προσέχει, θα σας έλεγα όχι, δεν αξίζει. Καλύτερα να περάσει μια κεραμική προστασία στο αυτοκίνητό σου κάτι τέτοιο και να μην ασχολείσαι απλά. Αλλά για κάποιον ο οποίος έχει και κάποια έτσι αυτοκίνητα τα οποία έχουν κάνει τα χιλιόμετρά τους χωρίς καμία προστασία κτλ. Τα αφήνουν στον ήλιο, τα πηγαίνουν σε βούλτσες έξω κτλ. Για πλήσιμο. Σίγουρα αξίζει. Τώρα αν αξίζει να αγοράσετε ένα λιφαδόρο σαν αυτό της Flex, ο οποίος ο συγκεκριμένος είναι κάπου στα 320 με το ΦΠΑ νομίζω, χωρίς τα αξεσουάρ και τις αλυφές. Οι αλυφές αυτές είναι οι καλύτερες στις συγκεκριμένες της 3M. Είναι ένα λίτρο η καθεμία και κοστίζουν γύρω στα 45 με 50 ευρώ η καθεμία.
Αλλά γενικά δεν μπορείς να πάρεις καλύτερη αλήθεια από αυτές τις τρία, μην πιστεύω. Είναι επαγγελματικές. Νομίζω το λένε κιόλας. Πρέπει να λένε for industrial, ναι. Άμα δείτε λίγο, λένε για industrial use only. Έτσι. Είναι επαγγελματικές αλήφες. Και ο συγκεκριμένος αλήφαδρος δεν είναι επαγγελματικός 100%, αλλά είναι στο όριο. Πολύ δικαιός kit στα 400 κάτι, ο συγκεκριμένος, νομίζω μαζί με τα patch. Εγώ προσωπικά, επειδή βρήκα τα patch προσφορά και έβγαιναν έτσι, το πακέτο όλο έβγαινε φθηνότερα από το kit, τα παίρνει ξεχωριστά, αλλά γενικά σε φέρει το kit. Εθνώς στον λεφαδόρο χρειάζεσαι αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται ρε παιδιά, τέλος πάντων. Χαρτογραφάς. Λοιπόν, χρειάζεσαι αυτό το κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία, το οποίο είναι το κομμάτι πάνω στο οποίο κολλάνε τα patch. Έτσι. Χρειάζεται να μάθεις να ευθυγραμμίζεις λίγο στην αρχή, αλλά δεν είναι κάτι το δύσκολο. Θα δείξω σε άλλο βίντεο, θα κάνω ένα detailing series, γιατί μερικοί το θέλετε. Θα δείξω σε άλλο βίντεο πώς βάζεις την αλυφή πάνω στο pad. Εγώ γενικά προτιμώ να βάζω σε κουκίδες, να τη βάζω μια γραμμή, ας πούμε εδώ, να κάνω μια γραμμή και μετά να δουλεύω λίγο με το δάχτυλο το pad για να απλωθεί καλά. Θες πάντα, όταν χρησιμοποιείς αλυφαδόρο και pads, θες πάντα να είναι καλυμμένο όλη η επιφάνεια του pad με αλυφή, έτσι για να μην, υπάρχει excessive, έτσι, υπερβολική φθορά στο clear coat του αυτοκινήτου σου. Λοιπόν, θα τα πω αυτά πιο αναλυτικά σε επόμενο βίντεο. Θα γίνει, είπαμε, detailing series. Ό,τι ερωτήσεις έχετε σχετικά με αυτά που σας έδειξα σε αυτό το βίντεο, περιμένω από κάτω σχόλια. Δεν ξέρω γιατί κάνει flickering η κάμερα του κινητού. Θα πρέπει να το ρυθμίσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε όντως detailing series, περιμένω like, εγγραφή και τα λέμε σύντομα.